Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, σκεύος εκλογής του Σωτήρος γεγονάς, κινδύνης εν θάλασσι, κινδύνης εν διόμις, κηρύγματι εφώτισας τα έθνη και Αθηναίης έδειξας τον άγνωστον Θεόν. Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της εξεβές κατεναντίον δωρούμενος και των σορφυλάδων δια του Σταυρού Σου πολύ της Κορινθίας με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Αγαπητά μου παιδιά, με την ευκαιρία της ενάρξεως της νέας σχολικής περίοδου 2017-2018 επικοινωνώ μαζί σας για να ευχηθώ σε εσάς, στους γονείς σας ή κηδεμόνες σας και στους δασκάλους σας καλή και ευλογημένη παρακυρίου νέα σχολική χρονιά με υγεία και πρόοδο στις γνώσεις που θα σας παρέξει ο χρόνος αυτός αλλά και στην ζωή σας γενικότερα. Ήθελα να επικοινωνήσω προσωπικά μαζί σας, πλην όμως επειδή αυτό μου είναι δύσκολο στην παρούσα φάση λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, με την επιστολή μου αυτή δηλώνω τη συμπαράστασή μου στον αγώνα σας για μόρφωση και πρόοδο αλλά και τη στήριξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας στην προσπάθειά σας να γίνετε κάτοχοι των παιδευτικών αγαθών που παρέχει η πατρίδα μας μέσα από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θέλω ακόμη να σας πω ότι οι γνώσεις πρέπει να συνοδεύονται και από το ήθος. Γι' αυτό η προσπάθειά σας δεν πρέπει να είναι μονομερής μόνο στο μορφωτικό πεδίο, αλλά σύνολη στη διαμόρφωση και διάπλαση του χαρακτήρα σας, ώστε και με τις γνώσεις που θα αποκτήσετε, αλλά και με τον καλό σας χαρακτήρα που θα διαμορφώσετε, να είστε ευεργετικοί στους συνανθρώπους σας και στην κοινωνία στην οποία θα κληθείτε να ζήσετε και να διακονήσετε όταν ενηλικιωθείτε. Βοηθός που δεν θα σας διαψεύσει και δεν θα σας εγκαταλείψει ποτέ σε κάθε καλή σας προσπάθεια είναι ο Χριστός μας, που έγινε άνθρωπος και που στην επίγεια διαδρομή Του
αγκάλιασε τα παιδιά παραγγέλλοντας τους μαθητές του. Αφήστε τα παιδιά και μην τα εμποδίζετε να έρθουν σε μένα, διότι σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Ο Χριστός λοιπόν σας θέλει και σας περιμένει για να σας χαρίσει τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά του. Ακούστε τους λόγους του, οργανώστε τη ζωή σας σύμφωνα με τις εντολές του και όσους σας εμποδίζουν στην προσπάθειά σας αυτή να ζήσετε δηλαδή κατά Χριστόν, μην τους ακούτε. Γι' αυτούς είπε ο Χριστός, μην εμποδίζετε τα παιδιά να έρθουν σε μένα και δυστυχώς τις μέρες μας που εσείς διαμορφώνετε την προσωπικότητά σας, όλο και περισσότεροι θα σας εμποδίζουν να πλησιάζετε τον Χριστό. Ο Χριστός μας όμως είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Θέλετε να περπατήσετε σταθερά στη ζωή σας? Ακολουθήστε το. Θέλετε να γνωρίσετε την αλήθεια? Μελετήστε τον νόμο του. Θέλετε να ζήσετε? Γνωρίστε τον και μην τον εγκαταλείψετε, τον Κύριό μας. Σας εύχομαι ο Χριστός, που είναι το φως του κόσμου, να σας φωτίζει και να σας χαρίζει καλή πρόοδο και για αυτήν τη νέα σχολική χρονιά και για πάντα. Κατόπιν αυτών, θέλω να γνωρίζετε ότι η πρόοδό σας είναι χαρά μου, όπως είναι χαρά όλων μας. Και αυτό σας εύχομαι με πατρική στοργή, αγάπη, ευχές και ευλογίες. Ο Μητροπολίτης, ο Κορίνθου Διονύσιος. Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά. Και καλή πρόοδο. Διευχώς τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσε ημών. Πριν απευθύνω τον λόγο στον κύριο Δήμαρχο για ένα σύντομο χαιρετισμό και τις ευχές του, να πω ότι ήταν προσκαλεσμένος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κύριο Διονύσιος και είχε αποδεχτεί την πρόσκλησή μας, όμως λόγω εκτάκτου γεγονότος βρίσκεται στην Κύπρο και τον εκπροσωπεί ο πατήρ ο Πανοσιολογιώτατος Θυματρίτης Άνθιμος Παλετσόπουλος. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ ένα χαιρετισμό. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα, μετά τον αγιασμό και τις ευχές που δεχτήκαμε από το Μητροπολίτη μας, έστω και γραπτές, πιστεύω ότι ξεκινάει με τις καλύτερες συνθήκες ένα νέο σχολικό έτος. Ο Δήμος Κορινθίων, όχι μόνο σε αυτό το σχολικό συγκρότημα, αλλά σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα, τα δεκάδες που υπάρχουν, τα διοικητικά του όρια, το προηγούμενο διάστημα έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να βελτιωθούν, να συντηρηθούν και να έρθουν οι μαθητές και με χαρά να δουν όμορφες εγκαταστάσεις, να αντισχέρονται κάθε πρωί και να έρχονται τρέχοντας και χαρούμενα σε αυτές τις εγκαταστάσεις να δεχτούμε τις γνώσεις. Θα ήθελα να ευχηθώ στο άριστο προσωπικό, το εκπαιδευτικό που υπάρχει αυτό το σχολικό συγκρότημα, να έχει υγεία, να κάνει για άλλη μία χρονιά ό,τι είναι δυνατόν για να μεταφέρει όσες γνώσεις πιο πολλές μπορεί στους μαθητές. Οι μαθητές ταυτόχρονα να τους ευχηθώ να είναι και αυτοί καλά, να τους χαίρονται οι γονείς τους που κάνουν ό,τι είναι δυνατόν και αυτοί από την πλευρά τους για να διαμορφώσουν συνθήκες άριστες για να μπορείτε απρόσκοπτα να δέχεστε τις γνώσεις αλλά ταυτόχρονα να οξύνετε και το μυαλό, να γίνετε κριτικό το μυαλό και να διαμορφώνετε όπως ταυτόχρονα και ο χαρακτήρας σας. Ευχές λοιπόν τα χαμόγελα που σήμερα είδαμε την πρώτη μέρα να διατηρηθούν. Εμείς σαν Δήμος θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Θα υπάρχει μια έκπληξη κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με τη διαμόρφωση των αθλητικών χώρων των προαύριων σχολείων, όχι μόνο του συγκεκριμένου αλλά και όλων των σχολικών προαυλίων, που θα κάνει ακόμα καλύτερη τη δική σας εδώ εκπαιδευτική διαδικασία. Καλή σχολική χρονιά και πάντα να είστε χαρούμενοι. Ευχαριστούμε και τον κύριο Δήμαρχο για την παρουσία του και γνωρίζουμε ότι ήταν και θα είναι πάντα δίπλα μας. Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς θα ήθελα να εκφράσω τις ευχές μου για υγεία και πρόοδο προς τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς σχολείου μας.
Ιδιαίτερα καλωσορίζω τους μικρούς μαθητές της πρώτης τάξης που για πρώτη φορά περνούν την πόρτα αυτού του σχολείου. Όλοι μας θα είμαστε κοντά τους. Νέα σχολική χρονιά, νέα αρχή και νέες ευκαιρίες ανοίγονται μπροστά σας, παιδιά. Ιδιαίτερα σήμερα, στη δύσκολη αυτή περίοδο περνάει η πατρίδα μας, το σχολείο είναι χώρος ευκαιριών και ελπίδας. Είναι ευκαιρία να αποκτήσετε παραστάσεις, γνώσεις, εμπειρίες και όλα εκείνα τα εφόδια που θα σας φανούν χρήσιμα στη μετέπειτα ζωή σας. Κλείστε τα αυτιά σας στις ειρήνες του εύκολου κέρδους, της λιγότερης προσπάθειας και της κατά σύμπτωση επιτυχίας. Βάλτε στόχους, δουλέψετε μεθοδικά, δείξετε υπομονή και επιμονή και να είστε βέβαιοι ότι η επιτυχία είναι θέμα χρόνου. Σύνθημά σας να είναι το αρχαιοελληνικό ρητό, πάντα να προσπαθείς να είσαι άριστος. Καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους.